Καλησπέρα, είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης και έρχομαι να σας παρουσιάσω άλλο ένα βίντεο με τρεις υπέροχες και ξεχωριστές μεταξύ τους κατσούνες. Τρεις τελείως διαφορετικές, γιατί και όλοι εσείς είστε διαφορετικοί και πρέπει να βρούμε κάθε φορά κάτι που θα ταιριάζει σε εσάς, την προσωπικότητά σας και φυσικά θα είναι αυθεντικό, γνήσιο, ανθεκτικό. Λοιπόν, τι λέτε να ξεκινήσουμε? Πάω να φέρω την πρώτη κατσούνα και επιστρέφω. Η πρώτη μας κατσούνα είναι από ξύλο πρίνου, όπως βλέπετε, και αρκετά εντυπωσιακή. Τι, δεν καταλάβατε τι την κάνει εντυπωσιακή? Εγώ θα σας πω, γι' αυτό είμαι εδώ. Λοιπόν, φυσικά η κούρμπα της την κάνει εντυπωσιακή, γιατί όπως θα δείτε έχει πάρα πολύ κλειστό γύρισμα, το βλέπετε, πολύ κλειστό γύρισμα, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει, πιστέψτε με. Συνήθως για να κλείσει τόσο πολύ κατσούνα μπορεί να σκάει από πάνω και η συγκεκριμένη, όπως θα δείτε, δεν έχει σκάσει καθόλου. Λοιπόν, και φυσικά πέρα από το κλειστό γύρισμα, έχει διπλή κούρμπα. Έχει την κούρμπα την πρώτη, όπου είναι και η χειρολαβή μας, και έχει μια καπετανέικη ακόμα έξτρα κούρμπα μπροστά έξω, όπου την κάνει μαγιόρικη και καπετανέικη. Λοιπόν, η κατσούνα αυτή είναι σε ύψος 1 μέτρο και 34 εκατοστά, είναι αρκετά ψηλή, είναι ελαφριά, είναι πρίνος και είναι ανθεκτική, άρα μπορείτε να την εμπιστευτείτε άφοβα και να την πάρετε μαζί σας για πεζοπορία, περπάτημα, στήριξη, για ό,τι τη χρειάζεστε. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, έχω να γυρίσω τόσο καιρό βιντεάκι που ξεχνάω τι σας λέω. Το βάρος της, δεν σας έχω πει το βάρος της. Οπ. Έχω βοηθητικό τραπεζάκι, γιατί εδώ στη φύση δεν έχω ράφια, δεν έχω τίποτα. Λοιπόν, το βάρος της είναι 900 γραμμάρια. 900 γραμμάρια σε ύψος 1 μέτρο και 34 εκατοστά. Φυσικά, όταν θα την κόψετε λοιπόν αυτή την κατσούνα, θα μειωθεί και το βάρος της. Στο ύψος είπαμε λίγο πιο πάνω από τη μέση. Η περιφέρειά της είναι 9, όπως θα δείτε, εκατοστά. 9 εκατοστά πάχος, 1,34 ύψος και 900 γραμμάρια βάρος. Κριτική κατσούνα από ξύλο πρίνου με διπλή κούρμπα. Δείτε την κούρμπα από μέσα και δούμε και από την άλλη πλευρά. Έτσι, άψογη η κούρμπα της. Όπως θα δείτε εδώ, ο κορμός της δεν είναι ίσιος. Έχει νερά, έχει κούρμπες. Δείτε εδώ, προσέξτε καλά. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Δείτε στο μαύρο μου μπλουζάκι πόσο όμορφα γράφει. Έτσι. Στηρεκτείτε άφοβα πάνω της, εμπιστευτείτε τη. Λοιπόν, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε την επόμενη κριτική κατσούνα. Τι λέτε? Εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Έφυγα και επιστρέφω με καινούργια κατσούνα. Έρχεται. Είναι πρίνος. Και όπως βλέπετε, είναι φίδι. Σκαλισμένο φίδι λοιπόν η επόμενη κατσούνα. Πολύ εντυπωσιακή, για να σας τη φέρω λίγο πιο κοντά. Δείτε εδώ πέρα, βλέπετε το σκάλισμα της πως είναι. Κεφάλι φιδιού λοιπόν, με τη δική μας υπογραφή και εγγύηση και ποιότητα και όλα τα καλά που έχει το κατσούνες.gr. Λοιπόν, το ύψος της φτάνει στο 1 μέτρο και 30 εκατοστά. Η κούρμπα της, δείτε την κούρμπα της πέρα από το κεφάλι, έτσι, από μέσα και από έξω, έτσι, δείτε τι ωραία η Κρήτη εδώ, παντού την Κρήτη στην καρδιά μας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα το βάρος της, λέω να ποντάρετε, πιο βαριά ή πιο ελαφρή από την άλλη? Είναι πιο κοντή, αλλά είναι πιο βαριά. Λοιπόν, 950 γραμμάρια, ενώ η προηγούμενη ήταν στα 900 γραμμάρια. Και φυσικά πάλι ισχύει το ίδιο. Όταν θα την πάρετε, αν θα τη χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να κοπεί στο ύψος της μέσης, άρα θα πέσει και το βάρος της. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τη διάμετρό της. Η διάμετρός της είναι στα 9 εκατοστά. Δείτε τα όμορφα νερά που έχει εδώ ο πρίνος. Όπως ξέρουμε άλλωστε, σκουρόχρωμο ξύλο με ωραία νερά και κάποια καψίματα. 1,30 ύψος, 950 γραμμάρια, 9 εκατοστά πάχος και κεφάλι φιδιού στην άκρη, στην κούρμπα, έτσι.
Αν θέλετε να γίνει δική σας, στείλτε μας μήνυμα να την προλάβετε, γιατί φεύγει, 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 αλλά θα έρθει άλλη. Εδώ χρειάζομαι βοήθεια. Θα μπορούσα να πω ότι θα κάνω και άρση βαρών. Μπα, όχι. Δείτε εδώ ένα πράγμα. Δείτε εδώ μία κατσούνα. Ξέχασα να μετρήσω το ύψος. Επιστρέφω. Ωχ, Παναγία μου. Την κουβάλισα, δεν ξέρω πόσα μέτρα, να πάω να μετρήσω το ύψος και κουράστηκα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ βαριά και δεν κάνει για χρήση καθημερινή. Δεν τη συστήνουμε. Είναι ένα συλλεκτικό κομμάτι, άρα θα τη δώσω σε κάποιο συλλέκτη, ο οποίος θα μπορεί και να την εκτιμήσει. Το ύψος της είναι 1 μέτρο και 45 εκατοστά, πάλι καλά, κοντεύει να με ξεπεράσει. Να δούμε τώρα τη διάμετρό της, γιατί όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ παχύς ο κορμός. Για να δούμε. Έχω και εγώ περιέργεια να δω πόσο μπορεί να είναι. Ακούω νουμεράκια. Είπαμε η άλλη ήταν 9 και 9,5, έτσι. Αυτή εδώ είναι 14 εκατοστά. Είναι αρκετά χοντρή, δείτε και στο χέρι μου πάνω, έτσι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε το βάρος της, δηλαδή τόση ώρα σας λέω σήκωτη, τόση ώρα σας λέω είναι για άρση βαρών. Πόσο να είναι άραγε? Έχει σχεδόν το διπλάσιο βάρος από τις άλλες δύο. Είναι 1800 γραμμάρια. 1 κιλό και 800 γραμμάρια. Είναι αρκετά βαριά για χρήση. Δεν τη συστήνω. Δεν μπορώ να πάρω ένα τέτοιο πράγμα να κάνω μια μεγάλη διαδρομή, γιατί πολύ απλά θα με κουράσει και θα εκνευριστώ και ίσως να την αφήσω κάπου να συνεχίσω χωρίς βάρος. Για μεγάλες λοιπόν διαδρομές χρειαζόμαστε κάτι πιο ελαφρύ. Αυτή εδώ, ξαναλέω, θα τη δώσουμε σε κάποιον ο οποίος τη θέλει για διακόσμηση, γιατί είναι συλλέκτης, γιατί θέλει να έχει ένα ενθύμιο της Κρήτης, χειροποίητο, αυθεντικό, ανθεκτικό, 2 κιλά σχεδόν κατσούνα, 14 εκατοστά διάμετρο, μοναδικό κομμάτι, όποιος την προλάβει. Για δείτε τη λίγο καλύτερα, δείτε την κούρμπα, έτσι. Ο κορμός της, ζορίζομαι και να σας τη δείξω, δηλαδή, βλέπετε, τσακ, και η κούρμπα από εδώ. Με τη δική μας υπογραφή φυσικά. Λοιπόν, ούτε μία ούτε δύο. Τρεις special κριτικές κατσούνες σας έχω σε αυτό το βιντεάκι. Δείτε τις πολύ προσεκτικά. Αυτή με το κεφάλι φιδιού, αυτή με τη διπλή κούρμπα και εδώ την άρση βαρών, ας την πω έτσι. Λοιπόν, την μπάρα μάλλον πιο σωστά για άρση βαρών. Δείτε τις πολύ προσεκτικά και στείλτε μας μήνυμα στο katsunes.gr αν θέλετε κάποια από αυτή να γίνει δική σας. Όλους τους τρόπους επικοινωνίας θα τους βρείτε στο katsunes.gr. Σας περιμένουμε και πέρα από αυτές τις τρεις υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες κατσούνες. Και μην ξεχνάτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι για να βλέπετε πρώτοι όλα αυτά τα special κομμάτια που βρίσκω για εσάς. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.